Τελικά, τι είναι αυτό το νέο PlayStation Plus με τις κατηγορίες Essential, Extra και Premium? Πάμε να το δούμε αναλυτικά και να δούμε τελικά αν αξίζει. Φύγαμε! Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στο Busted. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα δούμε μαζί το νέο ανανεωμένο PlayStation Plus, το οποίο είναι διαθέσιμο στη χώρα μας από τα τέλη Ιουνίου και είχε ανακοινωθεί από το PlayStation εκεί μετά από πολλές φήμες, έτσι, εκεί κατά το Μάρτιο. Η αλήθεια είναι ότι επιλέγω σήμερα να κάνω αυτό το βίντεο για να δούμε μαζί το PlayStation Plus και να σας εξηγήσω και την εμπειρία μου με αυτό και όχι τις ημέρες, λίγες ημέρες αφού κυκλοφόρησε. Πρώτον, γιατί σαν μια νέα υπηρεσία ήθελα να δω λίγο πώς θα κινηθεί, ήθελα να δω γιατί οτιδήποτε είναι καινούριο. Λίγο στην αρχή περιμένεις και εσύ να το δεις πώς θα εγκατασταθεί, πώς θα εγκαθιδρυθεί στην κάθε πλατφόρμα που μπαίνει, να δεις λίγο πώς κινείται και το βασικότερο, να έχω το χρόνο και εγώ να ασχοληθώ μαζί του για να σου πω και την εμπειρία μου μέσα από αυτό. Όπως βλέπετε πάνω αριστερά, εγώ είμαι PlayStation Plus Premium, είναι η κατηγορία που έχω συνδρομή. Είναι η ανώτερη κατηγορία, θα τη ζούμε αναλυτικά σε λίγο. Και στο τέλος θα σου πω και πώς αξίζει και θα σου πω και κάνα δύο τυπάκια ακόμα. Ένα επίσης βασικό, όση ώρα μιλάω και θα μπω μετά να βλέπουμε και να εξηγώ για το PlayStation Plus, θέλω να σας δείξω και τα παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Οπότε θέλω να έχετε και μία εικόνα για το τι παιχνίδια θα συναντήσετε όσοι το σκέφτεστε ή δεν έχετε κάνει ακόμα αναβάθμιση συνδρομή σας του PlayStation Plus ή δεν είχατε καθόλου και θέλετε να δείτε πού θα πάτε. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, θα σας πω και στο τέλος αν αξίζει ή όπως λέω καμιά φορά, αν συμφέρει, έτσι. Γιατί και το αν αξίζει είναι σχετικό, το συμφέρει λιγότερο, αλλά θα τα πούμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά ποιες είναι αυτές οι τρεις κατηγορίες του PlayStation Plus, πόσο κοστίζουν και τι σας προτείνω εγώ. Πάμε λίγο να το δούμε αρχικά εδώ στην οθόνη μας. Λοιπόν, έχουμε, όπως το βλέπετε εσείς στην οθόνη σας, η πρώτη κατηγορία, το πρώτο σκαλοπάτι, το πρώτο tier είναι, όπως βλέπετε τέρμα δεξιά, το Essential. Τι είναι το Essential? PlayStation Plus υπάρχει από την εποχή του PlayStation 3, το οποίο έλαβε την πιο τελική του μορφή στο PlayStation 4 και τώρα η Sony το αφήνει έτσι όπως ήταν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία για να αφήσει το PlayStation Plus ανάλογα με τις παροχές και ανάλογα και το κόστος όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το Essential. Και τι μας δίνει αυτό? Μας δίνει μηνιαία παιχνίδια, όπως γνωρίζουμε κάθε μήνα μας δίνει 2 με 3 παιχνίδια, μπορεί και περισσότερα, παλιότερα έδινε και περισσότερα βέβαια. Τώρα μας δίνει γύρω στα 3 παιχνίδια κάθε μήνα. Μας επιτρέπει να παίξουμε multiplayer, online multiplayer, να έχουμε εκπτώσεις, να έχουμε αποκλειστικό περιεχόμενο, να αποθηκεύουμε στο cloud, έτσι, τα save μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μας επιτρέπει να κάνουμε share play, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία, έτσι. Και έχει τη συλλογή του PlayStation Plus, την οποία υπάρχει στο PlayStation 5, έτσι, για κάποιους νέους χρήστες του PlayStation 5, υπάρχει μια συλλογή με κάποια παιχνίδια στο PlayStation Plus και μας δίνει πρόσβαση στη βοήθεια παιχνιδιού. Τι είναι αυτή η βοήθεια παιχνιδιού, για να μην το ξαναπώ, θα το πω μία τώρα. Αν και το έχετε δει, φαντάζομαι ότι έχετε ασχοληθεί. Δεν τα υποστηρίζουν όλα τα παιχνίδια, έτσι. Είναι ανάλογα και τον developer το πώς θα ασχοληθεί. Αν θέλουμε κάποια βοήθεια για κάποιο παιχνίδι, πώς θα περάσουμε κάποια περιοχή ή να πάρουμε ένα τρόφι, έχει μία επιλογή πατώντας στο κεντρικό μενού του PlayStation που μου δείχνει ένα βίντεο, ένα σύντομο βίντεο για το πώς να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι στην Essential, έτσι. Είναι πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, είναι ακριβώς ό,τι ήταν το PlayStation Plus όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Έτσι, οπότε κάποιος που ήθελε να ασχοληθεί με τι είναι το Extra και τι είναι το Premium, θα μείνει στο Essential. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που είχαν PlayStation Plus συνδρομή και δεν ασχολήθηκαν να κάνουν κάτι άλλο, το PlayStation αυτόματα τους καταχώρησε στην κατηγορία, στο tier Essential, έτσι, στο πρώτο σκαλοπάτι. Η τιμή του είναι αυτή που γνωρίζαμε, έτσι, μέχρι πρόσφατα είναι τα 9 ευρώ, 8,99 ευρώ το μήνα, 24,99 ευρώ το τρίμηνο και 59,99, 60 ευρώ, έτσι, μην γελιόμαστε, το έτος. Πάμε να περάσουμε τώρα στο PlayStation Plus Extra, έτσι. Τώρα, μέχρι να σας δείξω παιχνίδια, θα έχω αυτή την οθόνη μπροστά για να τα βλέπετε κιόλας, γιατί βλέπω και οι πληροφορίες είναι αρκετές. Λοιπόν, το PlayStation Plus Extra, αυτή η κατηγορία, έτσι, αυτό το κομμάτι του νέου PlayStation Plus, είναι και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι και ο άμεσος ανταγωνιστής του Xbox Game Pass. Γιατί, θα δείτε εδώ πέρα, θα διαβάσω ακριβώς λίγο και τι βλέπετε στην οθόνη σας για το τι μας δίνει. Μας δίνει κλασικά του Essential, όπως είναι τα μηνιαία παιχνίδια, η δυνατότητα να παίξουμε online, αποκλειστικές εκπτώσεις, αποκλειστικό περιεχόμενο, αποθήκευση στο cloud, τα εξήγησα πιο πριν αυτά, το share play, τη συλλογή στο PlayStation Plus, τη βοήθεια παιχνιδιού που είπαμε πριν και βλέπετε κατάλογος παιχνιδιών όπου είναι γύρω στα 350 με 400 παιχνίδια του PlayStation 4 και του PlayStation 5 και γι' αυτό θέλω να δούμε σήμερα, έτσι, και ποια παιχνίδια είναι αυτά, έτσι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που είμαστε τώρα. Και με αυτά τα παιχνίδια μπορείτε να τα κατεβάσετε στην κονσόλα σας και να τα παίξετε από εκεί, έτσι. Και μας δίνει κάποια παιχνίδια τα Ubisoft Plus Classics. Θα δούμε ποια είναι αυτά. Το Extra, πριν περάσουμε λίγο να σας πω περισσότερα για το Extra, να σας πω πόσο κοστίζει και αυτό. Το PlayStation Plus Extra κοστίζει 13,99 ευρώ το μήνα, 39,99 το τρίμηνο και 99,99 ευρώ ανά έτος. 100 ευρώ δηλαδή το χρόνο. Και θα σας πάω τώρα και στο PlayStation Plus Premium,
Έτσι, το οποίο όπως είναι αυτή η κατηγορία που είμαι εγώ συνδρομητής, έτσι για να διώξω αυτήν την οθόνη μπροστά για να αρχίσουμε λίγο να περιηγούμαστε. Λοιπόν, μας δίνει ό,τι μας δίνουν και τα προηγούμενα, τα βλέπετε έτσι. Ό,τι είναι με bold είναι αυτά που αλλάζουν. Αυτά που αλλάζουν είναι κατάλογος κλασικών παιχνιδιών. Τα οποία τι έχουμε, και έχουμε παιχνίδια PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, θα πούμε πώς παίζουμε σε αυτά. PSP, έχουμε δοκιμές παιχνιδιών. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που καθυστέρησα να κάνω το βίντεο. Καθυστέρησα τον ένα μήνα και όχι ένα μήνα, ούτε ένα μήνα έτσι, για να κάνω αυτό το βίντεο. Βέβαια δεν ξέρω πότε το βλέπετε. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, ελπίζω να περνάτε τέλεια, Αλάνια μου. Και μετάδοση συνεχούς ροής στο cloud. Έχετε κάνει τη συνδρομή σας, είστε στην κεντρική οθόνη του PlayStation. Βλέπετε εδώ πέρα, έχω τα παιχνίδια μου μπροστά. Βλέπετε Crocs World, ε. Το πούμε άλλη στιγμή αυτό τι είναι. Λοιπόν, είναι ίσως, θα το πω τώρα, ίσως το πιο καλό ευρώ που έχω χαλάσει στο PlayStation Store. Ένα ευρώ έχει νομίζω. Λοιπόν, μπήκα εδώ στο PlayStation Plus Premium, βλέπετε την πρώτη οθόνη του. Τη συγκεκριμένη την είχα ανεβάσει και στο Instagram, έτσι. Μπορείτε να ακολουθήσετε, μπείτε εκεί πέρα στα social, bass.gr, θα τα βρείτε εκεί όλα στην περιγραφή. Και πάμε πρώτα να δούμε λίγο πώς κατηγοριοποιεί το ίδιο το PlayStation τα παιχνίδια του. Έχουμε εδώ πέρα που λέει Explore, Game Catalog, Classics Catalog, Game Trials, Exclusive Discounts, Cloud Streaming, Monthly Games. Την κονσόλα πρέπει να έχω στα αγγλικά εντωμεταξύ, γι' αυτό τα βγάζει έτσι, δεν ξέρω αν τα είχα στα ελληνικά. Όχι, στα ελληνικά τα έχω, οπότε στα αγγλικά τα βγάζει. Λοιπόν, εκεί που θέλω να πάω όμως είναι, εννοείται που αλλού, στα παιχνίδια. Εδώ είναι συλλογές. Εδώ κατηγοριοποιείται λίγο τα παιχνίδια που έχει μέσα διαθέσιμα βάσει των συλλογών. Π.χ. Future, τι έχει κάποια παιδί μου τα οποία τα υπερπροβάλλει έτσι στην κατηγορία του. Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι αυτά. Θα τα περνάω λίγο γρήγορα για να τα βλέπετε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βλέπετε εδώ έχει κάποια indies διαμαντάκια, Hollow Knight, Blasphemous κλπ. Κάτι που δεν είπα πριν είναι ότι στο PlayStation Plus Premium τα παιχνίδια φτάνουν στον αριθμό 700, δεν τα έχω μετρήσει προφανώς, το έχω διαβάσει και εγώ και κάποια πράγματα που διάβασα είναι ότι ίσως ξεπερνάνε και αυτόν τον αριθμό, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αυτό που θέλω να δείτε από εδώ, βλέπετε ότι έχει μπει και το Stray, είναι ότι, και αυτό που ανέφερα πριν και με το Xbox Game Pass, η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν εδώ παιχνίδια first party κυκλοφορίες day one. Μία εξαίρεση, ευχάριστη εξαίρεση, είναι το Stray, έτσι όπως το βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο έχει πάρει και εξαιρετικές κριτικές. Θα τα πούμε και γι' αυτό κάποια άλλη στιγμή, σε κάποιο Game Recap, ίσως κάνω κάποιο ξεχωριστό βίντεο. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε μεγάλους τίτλους του PlayStation και αποκλειστικούς τίτλους του PlayStation που έχουν μπει και έχουν κυκλοφορήσει το προηγούμενο έτος. Οπότε αυτό είναι ένα σημάδι για να μας δείξει ότι τα πολύ μεγάλα αποκλειστικά του PlayStation είναι πιθανό να τα βλέπουμε κάποιους μήνες μετά, ξέρω εγώ, 8 με 10 ή 12 μήνες. Δεν ξέρω, ίσως και λίγο περισσότερο, αφιβάλλω σε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, λίγο αργότερα. Την κατηγορία είναι αυτή, περιγούμε, βλέπετε εδώ πέρα και το κατάλογο Classics, έτσι. Ο λόγος που σας εξήγησα στην αρχή ποιες είναι οι διαφορές του Essential, του βασικού, PlayStation Plus, του Extra και του Premium, είναι γιατί, για να καταλαβαίνετε ποιο τώρα όταν είμαστε σε αυτόν τον κατάλογο των Classics, αυτή εδώ, τον PS1, PS2 και PSP, είναι μια κατηγορία που θα τη βρείτε μόνο στο PlayStation Plus Premium. Σας είπα τιμή για το PlayStation Plus Premium, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, το PlayStation Plus Premium κοστίζει 16,99 ευρώ το μήνα, 49,99 ευρώ το τρίμηνο και 119,99 ευρώ ανά έτος. Δηλαδή, στο έτος 100 ευρώ έχει το Extra, 60 ευρώ το βασικό το Essential, 100 ευρώ το Extra και 20 ευρώ παραπάνω έχει το Premium. Μία κατηγορία αυτή που βλέπετε, το PlayStation 1, PlayStation 2 και PlayStation Portable, PSP, είναι του PlayStation Plus Premium. Αυτά τα παιχνίδια εδώ πέρα, πολλοί μπήκατε όταν κάνατε τη συνδρομή και μου στείλατε μήνυμα και μου λέτε Δημήτρη, δεν βρίσκω το παιχνίδι του PlayStation 1, του PlayStation 2 και του PlayStation Portable. Είναι γιατί τα εμφανίζει, βλέπετε, με καρτέλα PlayStation 5, PlayStation 4 κλπ. Δηλαδή τα παιχνίδια παίζουν, τα κατεβάζει στην κονσόλα σου και παίζουν, δηλαδή δεν τα στριμάρει. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με άλλα παιχνίδια και θα σα εξηγήσω γιατί όταν έρθει αυτή η στιγμή, σε πάρα πολύ λίγο δηλαδή. Λοιπόν, βλέπετε τα παιχνίδια που έχει εδώ. Έχει Resident Evil Director's Cut. Έχει αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι πάρα πολλά, αυτά είναι όλα. Έτσι, Siphon Filter, η συλλογή των παιχνιδιών Classics, έτσι, από αυτές τις τρεις πλατφόρμες που βλέπετε, PSP, PlayStation και PlayStation 2, προφανώς είναι τεράστια και είναι στο χέρι του PlayStation να εμφανίσει πολύ περισσότερα παιχνίδια από αυτά. Δηλαδή, τώρα βλέπετε ο κατάλογος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γυρνάω πίσω. Βλέπετε εδώ έχει μια άλλη κατηγορία Remasters. Παιχνίδια του PlayStation 4, είτε και του PlayStation 5, τα οποία έχουν γίνει Remaster και τα έχει πλάκα κατηγοριοποιημένα. Ο λόγος που μπαίνω είναι γιατί όση ώρα μιλάω, για να μην ακούτε μόνο να μιλάω, θέλω να βλέπετε τα παιχνίδια που έχει μέσα. Κάποιο παιχνίδι το οποίο μπορεί να σε ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάτσουμε να δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια, είτε είναι τα 400 του Extra, είτε τα 750-700 και παιχνίδια του Premium. Απλά όσο μιλάω, θέλω να τα βλέπετε κιόλας. Εδώ έχει τα PlayStation 3 παιχνίδια. Και εδώ είναι μια ωραία κατηγορία γιατί. Τα PlayStation 3 παιχνίδια, τα οποία τα βλέπετε εδώ, π.χ. ήθελα να παίξω πάρα πολύ αυτό
και θα το παίξω σε επόμενο βίντεο και θα σας εξηγήσω γιατί θα το παίξω σε επόμενο βίντεο, γιατί αυτά τα παιχνίδια τα κάνεις stream. Τι εννοώ κάνοντας streamάρεις αυτά τα παιχνίδια στην κονσόλα σου? Δεν τα κατεβάζεις στην πλατφόρμα σου, αλλά μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, έτσι χοντρικά θα το πω, το παιχνίδι τρέχει από έναν μακρινό σερβερ στην οθόνη μας. Δηλαδή, εμείς αποκτάμε, πατάμε play και το παιχνίδι τρέχει σε έναν άλλο σερβερ μακριά από εδώ. Εμείς παίρνουμε, όπως βλέπετε τις ταινίες π.χ. στο Netflix που στριμάρουν, έτσι. Δεν τις κατεβάζετε τις ταινίες, αν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν τις κατεβάζετε τις ταινίες. Στριμάρουν στην οθόνη σας. Έτσι γίνεται και με το παιχνίδι. Παραπροφανώς και θέλει περισσότερο bandwidth, έτσι. Θέλει περισσότερη καλή σύνδεση για να τρέξει ικανοποιητικά ένα παιχνίδι στην οθόνη σας. Εγώ εδώ πέρα έχω 200 σύνδεση, έχω τρέξει κάποιο παιχνίδι του PlayStation 3. Απλά γιατί είναι μια άλλη διαδικασία το streaming, θα κάνω ένα επόμενο βίντεο που θα παίξουμε κάποια παιχνίδια μέσω streaming. Και στην περίπτωση του PlayStation Plus Premium δεν διαθέτει μόνο δυνατότητα streaming στα PlayStation 3 παιχνίδια, αλλά και σε άλλα. Θα τα δούμε και εκεί, να έχει μια ξεχωριστή κατηγορία, είχα δει, για το ποια παιχνίδια είναι διαθέσιμα για να παίξει μέσω streaming. Τι κερδίζεις από αυτό? Κερδίζεις ότι τα παιχνίδια δεν εγκαθίστανται στον σκληρό σου δίσκο, δηλαδή σου πιάνουν χώρο. Από την άλλη όμως υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος. Τα παιχνίδια που έχει εδώ πέρα βλέπετε PlayStation 3 δεν επιδέχονται, γιατί παίζουν στο PlayStation 5 κάποια αναβάθμιση είτε οπτικά είτε στην απόδοση στα frames κλπ. Παίζει όπως θα έπαιζε σε ένα μηχάνημα, όπως παίζει σε ένα μηχάνημα PlayStation 3, έτσι παίζει και εδώ μέσω streaming. Η εμπειρία μου ήταν ανάμεικτη, αλλά θα το πούμε εκεί σε βίντεο που θα ασχοληθώ μόνο καθαρά με το streaming, πώς γίνεται και πώς παίζουν τα παιχνίδια, έτσι να δείτε και πόσο latency σε πιο έτσι απαιτητικά παιχνίδια τα οποία τη θες την αμεσότητα στο χειριστήριο. Βέβαια όλα δεν είναι το ίδιο, τρέχουν διαφορετικά. Εδώ είναι και ο κατάλογος του Ubisoft Plus Classics, τον οποίο Ubisoft Plus Classics θα τον βρείτε και στη συνδρομή του Extra, έτσι. Βλέπουμε εδώ το Valhalla, έχει το Crew, έχει το Far Cry, έχει το South Park, εξαιρετικό παιχνίδι. Έχει, βλέπετε Child of Light, άλλο φανταστικό παιχνίδι. Έχουν μπει και κάποια παιχνίδια αυτό το μήνα, έτσι, γιατί και ο λόγος και ένας άλλος λόγος που κάνω το βίντεο λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου PlayStation Plus είναι γιατί ήθελα να δω και το πώς είναι η πρώτη φορά, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, που ανανεώθηκαν τα παιχνίδια του PlayStation Plus. Δηλαδή βγήκαν κάποια, σχεδόν καθόλου δηλαδή, και κάποια τα οποία προστέθηκαν. Εδώ είναι ο κατάλογος με τα Ubisoft Plus Classics, έχει και κάποια παιχνίδια του PlayStation VR. Αυτά εδώ πέρα τα κατεβάζεις κανονικά στην πλατφόρμα σου, στην κονσόλα σου και τα παίζεις, έτσι. Τι θέλω να πω, έτσι, γιατί είναι πληροφορίες πάρα πολλά και θέλω να τα πω όσο πιο σύντομα γίνεται, αλλά χωρίς να σας μπερδέψω. Τη συγκεκριμένη υπηρεσία, έτσι, όπως είπαμε, PlayStation Plus, που είναι οι τρεις κατηγορίες, το Essential, το Extra και το Premium, μπορείτε προφανώς να παίξετε τα παιχνίδια σας και να το αποκτήσετε έτσι τη συνδρομή αυτή, να βάλετε αυτό το VR και μέσα από το PlayStation 4. Προφανώς θα μπορείτε να παίξετε παιχνίδια που είναι για το PlayStation 5, αν και είναι λίγα αυτά που είναι αποκλειστικά Next Gen. Επίσης, όσον αφορά τα παιχνίδια που παίζονται μέσω streaming, αυτό που εξήγησα πριν από λίγο, υπάρχει, αναφέρει δυνατότητα και μέσω PC. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα διαθέσιμο. Βέβαια, όταν θα βλέπετε το βίντεο, μπορεί και να έχει γίνει. Οπότε σας συμβουλεύω να το τσεκάρετε. Έτσι. Τώρα, αν το βλέπετε το βίντεο μέσα στον Ιούλιο που έχει ανέβει το βίντεο εδώ του 2022 στο κανάλι μας, προφανώς γνωρίζετε ότι και αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμο το update στην εφαρμογή του PC για να στριμάρετε εκεί, να παίξετε ξέρω παιχνίδια του PlayStation 3 ή αυτά τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα μέσω stream, τέλος πάντων. Εδώ μας εξηγεί τώρα που θέλω να σου πω στα Game Trials. Από εδώ λοιπόν που είναι η αρχική οθόνη, Game Trials. Τι είναι τα Game Trials? Τα Game Trials είναι μια παροχή που είναι στο PlayStation Plus Premium και τι μας δίνει, και αυτός είναι επίσης ένας άλλος λόγος που ήθελα να καθίσω κάποιες μέρες να δω και πώς θα κινηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν τα λέω σαν δικαιολογήση για να απολογηθώ, το λέω απλά γιατί είναι γεγονότα, είναι δεδομένα. Έτσι, γιατί είναι σημαντικά για να δείτε λίγο κι εσείς το πώς εξελίσσεται αυτή η υπηρεσία, έστω σε λίγο διάστημα, και το πώς προφανώς μας δείχνει ότι θα εξελιχθεί και στο μέλλον. Τι είναι τα trials λοιπόν? Είναι η εξέλιξη των demo. Έτσι, δηλαδή, σε αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε, το Horizon Forbidden West, Cyberpunk και. Δηλαδή, στην αρχή, όταν είχε βγει τις πρώτες μέρες, είχε μόνο 2-3 παιχνίδια. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Μπορούμε να τα κατεβάσουμε, να παίξουμε μέχρι περίπου 2 ώρες. Και μετά, αν θέλουμε, μπορούμε να αγοράσουμε το παιχνίδι έτσι ψηφιακά ή να μην το συνεχίσουμε, ρε παιδί. Αν αποφασίσουμε να αγοράσουμε το παιχνίδι όμως, το save που έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή μας ακολουθεί και μεταγενέστερα, έτσι. Έχουν βάλει κάτι παιχνίδι, θα μου πείτε Farming Simulator, βάλανε. Βάλανε, τουλάχιστον ξέρω εγώ, η κατηγορία από εκεί που είχε 2-3 παιχνίδια, τώρα έχει πόσο έχει, 15-16. Κάτι είναι και αυτό, και φαίνεται για μένα το Trials είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα, OK, θα βγει το καινούργιο God of War, θα είναι στα Trials, το Ragnarok. Πάνω κάτω ξέρουμε τι παιχνίδι είναι. Όταν θα δούμε όμως και να εμπλουτίζεται αυτή η κατηγορία με νέους τίτλους, που μπορεί να είναι third party κλπ,
είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για να δοκιμάζουν παιχνίδια. Εδώ πάμε λίγο cloud streaming. Βλέπετε λίγο στην περιγραφή που γράφει ότι λέει να κάνετε stream εκατοντάδες παιχνίδια του PlayStation Plus καταλόγου, τόσο στην κονσόλα όσο και στο PC. Σας είπα πριν από λίγο τι ισχύει για το PC. Αν βλέπετε το βίντεο μεταγενέστερα, τσεκάρετε, αλάνια μου. Λοιπόν, instant access είναι αυτό που λέει, έχεις άμεση πρόσβαση. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που έχει από εδώ, όσο ώρα μιλάω. Θέλω να πω για το streaming. Θέλω, όπως σας είπα, στο επόμενο βίντεο θα είναι αποκλειστικά να παίξουμε παιχνίδια μέσω streaming. Εδώ πέρα βλέπετε και τα παιχνίδια που έχει. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο PlayStation 3, όπως είναι π.χ. το Death Stranding, το οποίο είναι του PlayStation 4 έκδοση. Μην μπερδευτείτε, δεν είναι το Director's Cut, το οποίο υπάρχει όμως συνδρομή. Βλέπετε εδώ και άλλα παιχνίδια. Έχει μέσα όλα τα παιχνίδια του PlayStation 3, κάποια παιχνίδια του PlayStation 4, όπως είναι το Blasphemous. Έχει γενικά αρκετά παιχνιδάκια τα οποία μπορούμε να παίξουμε μέσω stream. Αν στην παρούσα φάση το stream μπορεί να αντικαταστήσει το παραδοσιακό gaming, η άποψή μου είναι καθαρά ξεκάθαρα όχι. Παρόλα αυτά, ένα πολύ γενναιόδωρο, έτσι, πολύ εμφατικό σημάδι για το πώς θα εξελιχθεί μελλοντικά το gaming. Ήδη γενικά υπηρεσίες όπως είναι το Game Pass και το PlayStation Plus Extra και κατ' επέκταση το Premium που είναι ακόμα περισσότερα πράγματα, είναι το παρόν και το μέλλον σε μεγάλη βάση του gaming. Αν θυμόσαστε τα προηγούμενα χρόνια ήταν η μεγάλη διαφωνία ή μεγάλη συζήτηση που γινόταν για το αν αξίζει το physical, αν αξίζει το ψηφιακό, τι θα επικρατήσει κλπ. Βλέπετε ότι οι εποχές μας είναι ψηφιακές. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, υπάρχει ακόμα και το physical, υπάρχει και το ψηφιακό, υπάρχουν και συνδρομητικές υπηρεσίες. Οπότε, αν παραμείνουμε έτσι και βελτιωθούν και οι υπηρεσίες όπως είναι το streaming, όλο λέω, θα πω το streaming γιατί σε επόμενο βίντεο και όλο λέω τα λέω εδώ, αλλά δεν πειράζει. Τότε θα μιλάμε για. Και να υπάρχουν όλες αυτές οι επιλογές. Έτσι, τότε θα μιλάμε για πανδεσία, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επιλογές σε όλα. Λοιπόν, τι θα σας έδειξα. Σας έδειξα Game Trials, σας έδειξα κατάλογο κλασικών, σας έδειξα Game Catalog. Τι άλλο να σας δείξω. Το Stray π.χ. είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση που μπήκε, όπως σας είπα και πριν, Day 1, κυκλοφορία, μπήκε στις 19 Ιουλίου, πρώτη μέρα στο PlayStation Plus. Είναι για PlayStation 5 και PlayStation 4. Δηλαδή, αυτοί που έχουν extra και premium δεν χρειάζεται να αγοράσουν το παιχνίδι. Με το που βγήκε, το βάλανε. Το είπα ότι προφανώς το έχουν πει και από την ίδια τη Sony ότι μην περιμένετε να δείτε παιχνίδια τα οποία κοστίζουν πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια η ανάπτυξή τους, όπως είναι το God of War Ragnarok την πρώτη μέρα, γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά. Okay, το έχουμε συζητήσει αυτό και στο προηγούμενο recap. Το ακούω αυτό το επιχείρημα. Το θέμα είναι, άμα μπαίνουν μετά από λίγο καιρό, θα είναι μια καλή περίπτωση. Πάμε στα παιχνίδια. Να δω από εδώ λίγο, με αφήνει να φιλτράρω. Εδώ με αφήνει. Βλέπετε εδώ πέρα, θα βάλουμε να μας φιλτράρει μέσω πλατφόρμας. Να δω λίγο τι έχει από PlayStation 5, έτσι, για να σας δείξω λίγο τι έχει παιχνίδια PlayStation 5. Προφανώς θα έχει και παιχνίδια τα οποία είναι cross-gen, έτσι, και για PlayStation 4 και για PlayStation 5, γιατί όπως είπα πριν, είναι δυστυχώς ακόμα και λόγω των ελλείψεων που επικρατεί εκεί έξω με τη διαθεσιμότητα των κονσολών, είναι λίγα τα αποκλειστικά next-gen παιχνίδια. Από εδώ τι μπορώ έτσι λίγο να σας δείξω. Π.χ. έχει το Control του Ultimate Edition, που είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του Control για το PlayStation 5. Είναι το Death Stranding Director's Cut. Είναι το εξαιρετικό remake του Demon's Souls, που είναι παιχνίδι καθαρά του PlayStation 5. Είναι το Final Fantasy remake, που είναι η έκδοση, πώς την είπαμε, Intergrade έκδοση του PlayStation 5. Έτσι, αυτό που μπήκε πρόσφατα μπήκε. Εδώ πέρα, σε ώρα μιλάω, θα κάνω και ένα scroll down για να τα βλέπετε όλα. Returnal, δηλαδή βλέπετε ότι έχει παιχνίδια και έχει παιχνίδια και σχετικά πρόσφατα από first party κυκλοφορίες του PlayStation. Τι να δούμε, αν πάμε τώρα π.χ. PlayStation 4, θα δείτε εδώ πέρα παιχνίδια του PlayStation 4. Εδώ πέρα θα δείτε και παιχνίδια, όπως σας είπα και πριν, αν ψάχνετε παιχνίδια του PlayStation 1, του PSP ή του PlayStation 2. Δεν υπάρχει, έτσι, γιατί το ξαναλέω, γιατί με είχατε ρωτήσει τουλάχιστον 2-3 παιδιά. Και αλήθεια και εγώ δεν το είχα δώσει σημασία, γιατί είχα δει τα παιχνίδια, δεν είχα δει ακριβώς την ταμπέλα που είχαν και κάπου εκεί μετά σκάλωσα και είδα. Βλέπετε εδώ πέρα έχει την έκδοση. Ωπ, Τζίμι Δημήτρη, καλησπέρα μου στέλνει. Την ώρα που κάνω βίντεο. Γεια σου, Τζίμι, αν βλέπεις το βίντεο, να είσαι καλά. Λοιπόν, Director's Cut, αυτή είναι η έκδοση του Ghost of Tsushima, το οποίο βγήκε και αυτό, έτσι, έχει ένα χρόνο που βγήκε και είναι μέσα στο PlayStation Plus Extra και Premium. Αν δεν σας μπέρδεψα και τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, είδαμε το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το κομμάτι του PlayStation Plus. Δηλαδή, θα μπω εδώ πέρα τώρα και όσο ώρα μιλάω, θα κατεβαίνω κιόλας, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ, για να τα βλέπετε. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά για να τα βλέπετε κιόλας, για να καταλήξουμε λίγο και στο τελικά αξίζει η συνδρομή του PlayStation Plus. Λοιπόν, όσοι είχατε PlayStation Plus και ήσασταν ικανοποιημένοι με τα παιχνίδια που έδινε κάθε μήνα, αυτά τα τρία παιχνίδια, συνεχίζει να τα δίνει και τώρα. Και είτε έχεις οποιαδήποτε κατηγορία στη συνδρομή του PlayStation Plus, συνεχίζει να τα παίρνεις και αυτά. Μια πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα που λέω, να τα δείξω κιόλας.
Νομίζω τα βγάζει εδώ πέρα, μας πλέει, όχι, εδώ είναι τα monthly games. Είναι το Crash Bandicoot εδώ, το Dark Pictures Man of Medan και το Armageddon. Αυτά τα παιχνίδια τα παίρνετε είτε είστε στην πρώτη κατηγορία, όπως ήταν το προηγούμενο PlayStation Plus μέχρι τώρα, έτσι. Και όσοι δεν κάνατε κάποια άλλη κατηγορία extra premium, παραμείνατε σε αυτήν. Τώρα, από εκεί και πέρα στην extra κατηγορία, τι θέλω να σας πω. Αυτά εδώ πέρα τα βλέπετε τώρα τα monthly games. Για να καταλάβετε λίγο και μια διαφορά, την οποία ίσως καλό ήταν να την έλεγα πιο πριν, αλλά θα την πω τώρα που το θυμήθηκα. Αυτά τα παιχνίδια, με την κλασική συνδρομή PlayStation Plus, έτσι, την Essential πλέον θα τη λέω, τα παιχνίδια τα κατεβάζουμε, τα παίζουμε όσο είμαστε συνδρομητές. Τα κάνουμε προσθήκη, έτσι, στη βιβλιοθήκη μας. Αν σταματήσουμε να είμαστε συνδρομητές του PlayStation Plus, τα παιχνίδια δεν μπορούμε να τα παίξουμε προφανώς. Αν μετά από κάποιο καιρό αναβάλουμε ξανά PlayStation Plus Essential, θα μπορούμε να παίξουμε τα παιχνίδια τα οποία τα είχαμε προσθέσει στη βιβλιοθήκη μας όταν αυτά είχαν γίνει διαθέσιμα τον αντίστοιχο μήνα. Τα παιχνίδια τώρα που πάμε στην επόμενη βαθμίδα, έτσι, του PlayStation Plus Extra και του Premium αντίστοιχα, είναι ενεργά και μπορούμε να τα παίξουμε μόνο όσο διάστημα είμαστε συνδρομητές. Δηλαδή, είμαστε συνδρομητές τώρα, ξέρω εγώ, είμαι για 5 μήνες συνδρομητής στο PlayStation Plus Premium και Extra. Τα λέω μαζί γιατί το Premium περιλαμβάνει και το Extra, έτσι. Θα μπορώ να παίξω τα παιχνίδια που έχει τώρα. Αν κάποιο παιχνίδι το αφαιρέσει από αυτή την υπηρεσία, π.χ. το Avengers το βγάλει και γίνω μετά από 10 μήνες ξανά συνδρομητή στο Plus, στο Extra ή στο Premium, το παιχνίδι προφανώς δεν θα μπορώ να το παίξω, έτσι. Είναι αυτή η διαφορά. Και ένας άλλος λόγος που ήθελα επίσης να σας δείξω εδώ πέρα πάρα πολύ σημαντικό είναι το Last Chance που του Play, που είναι εδώ πέρα σου δίνει την κατηγορία του ποια παιχνίδια θα φύγουν σύντομα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει ένα παιχνίδι, μέχρι πρόσφατα ήταν το Siberia 3. Ευτυχώς. Δεν είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που είχα δει ότι θα φεύγουν και θέλω να πιστέψω ότι, καλά, προφανώς τα παιχνίδια τα οποία έχει άμεση πρόσβαση και στην ανάπτυξή τους και άμεση σχέση στην ανάπτυξή τους στο PlayStation, τα παιχνίδια τους προφανώς θα μην φύγουν και ποτέ, έτσι. Αλλά από τρίτους developers κάποια παιχνίδια φεύγουν. Τώρα βλέπουμε ότι σε αυτή την κατηγορία σου λέει δεν θα φύγει κανένα πρόσφατα. Αλλά καλό είναι να την τσεκάρετε συχνά αυτή την κατηγορία. Εδώ πέρα τη Last Chance to Play για να δείτε τι θα φεύγει από τη συνδρομή, ώστε αν θέλετε να παίξετε κάτι να το προλάβετε, να το τερματίσετε κλπ. Ξαναπάω λοιπόν, γυρνάω στα παιχνίδια γιατί και ελπίζω να μην θυμηθώ κάτι άλλο να σας πω και να συνεχίσω σε αυτά που είχα πάρει φορά να σας λέω. Τώρα π.χ. το Red Dead Redemption, θυμάμαι κάπου είχα δει μια κατηγορία ότι θα φύγει κάποιο, δηλαδή κάποια στιγμή θα μπει σε αυτή την κατηγορία τη Last Chance to Play γιατί θα φύγει σχετικά σύντομα. Παρ' όλα αυτά τι παρατηρούμε, έτσι, και στο PlayStation Plus Extra και Premium, γιατί για το Essential τα ξέρετε, τα είπαμε, νομίζω ότι σας κούρασα κιόλας. Είναι το ότι βλέπουμε παιχνίδια, παιχνιδάρες, έτσι, τα οποία δεν είναι μόνο first party κυκλοφορίες του PlayStation, αλλά είναι και υποστήριξη από third party εταιρείες. Bloodborne, πάρα πολύ καλή ευκαιρία όσοι δεν το έχουν παίξει. Τι θα συμβούλευα εγώ? Λοιπόν, το αν αξίζει το extra για να έχεις μια πρόσβαση σε τόσα πολλά παιχνίδια με... Γιατί προφανώς, έτσι, όταν το PlayStation Plus Extra έχει 14 ευρώ το μήνα και το Premium έχει 17 ευρώ το μήνα και αντίστοιχα έχει 120 ευρώ το έτος και το Extra έχει 100 ευρώ το έτος, προφανώς και η ίδια η Sony και το PlayStation προσπαθούν και θέλουν να κάνουν upsell την ετήσια συνδρομή. Τι θέλω να πω με το upsell? Δηλαδή, σου κάνουν λίγο αρκετά πιο ακριβή τη μηνιαία σε σύγκριση με την ετήσια για να πας στην ετήσια. Επομένως, εκεί θα σας πρότεινα και εγώ να πάτε, αν θέλετε να πάτε στο Extra ή στο Premium, και θα πάτε στην ετήσια γιατί, π.χ., όταν είναι το Extra με 100 ευρώ το έτος, βγαίνει κάτω από 10 ευρώ το μήνα, έτσι, να το διαιρέσουμε τους 12 μήνες. Και αντίστοιχα, όταν έχει 120 ευρώ χονδρικά το Premium, βγαίνει 10 ευρώ το μήνα. Αν λοιπόν με αυτά τα 10 ευρώ το μήνα ή λιγότερο από 10 ευρώ για το Extra έχετε το χρόνο και τη διάθεση και σας ζηλεύω, αν έχετε τόσο πολύ χρόνο, να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί παιχνίδια θα βρείτε πέρα από μεγάλους τίτλους και μεγάλες κυκλοφορίες, θα βρείτε και μικρότερα διαμαντάκια, θα βρείτε indies παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην το πιάνει το μάτι σας, μπορεί να το έχετε, ξέρω, να δείτε απλά το εξώφυλλο και να μπείτε να το δείτε, μπορείτε να το κατεβάσετε και να παίξετε. Για μένα η διαφορά των 20 ευρώ από τη στιγμή που είναι διαθέσιμο και το PlayStation Plus Premium στην Ελλάδα, δηλαδή μπορούμε να στριμάρουμε, και αν αναπτυχθεί περισσότερο, έτσι, η κατηγορία των Classics, δηλαδή όταν εννοώ Classics, όχι αυτό το Ubisoft Plus, εννοώ την κατηγορία Classics που έχει μέσα παιχνίδια του PSP, του PS1 και του PS2, θα αξίζει αυτό το 20, έτσι, δηλαδή αν το βάλουμε μηνιαία, έτσι, από εκεί που είναι, ξέρω εγώ, 9 ευρώ κοντά, καλά, στα μαθηματικά καλά το κάνω, τα 100 ευρώ δια 12 και 10 ευρώ που είναι το Premium, ναι, θα πω, μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν αξίζει διαφορά. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος βάλει το Extra και έχει μόνο πρόσβαση, όπως σας είπα και πριν, έτσι, να το πω μια στα γρήγορα πάλι, σύον ότι έχει το Essential, σύν τον κατάλογο παιχνιδιών PlayStation 4 και PlayStation 5, που μέσα αυτά είναι και τα Ubisoft Plus Classics, και τα παιχνίδια αυτά ανανεώνονται κάθε μήνα, έτσι, αυτό έχει πει και η ίδια η Sony, το ίδιο είδαμε, έτσι, το ίδιο είδα και αυτό το μήνα,
τα παιχνίδια να νεώνονται κάθε μήνα. Δηλαδή, από ό,τι είδα, πολύ περισσότερα προσθέθηκαν παρά αφαιρέθηκαν. Έτσι, αφαιρέθηκαν 1-2 και προσθέθηκαν, ξέρω εγώ, 10-9, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά πάντως. Και καλά παιχνίδια. Τότε προφανώς και ναι, αξίζει, έτσι. Αξίζει αν κάποιος έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Αν κάποιος δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί και παίζει 5 παιχνίδια το χρόνο, προφανώς, ρε παιδί μου, μπορεί να τη βάλει, να βάλει έξτρα premium για κάνα 2 μήνες για να δει λίγο την υπηρεσία. Επίσης, τι ήθελα να πω. Από τη στιγμή που το Essential, έτσι, από τη στιγμή που είσαι συνδρομητής PlayStation Plus και έχει 60 ευρώ, okay, ρε παιδί μου. Αν ήσασταν ήδη συνδρομητής, και αυτό ήθελα να σας πω, και ήσασταν συνδρομητής, ξέρω εγώ, γιατί όπως ήμουν εγώ και είχα υπόλοιπο, ξέρω εγώ, άλλους 12 μήνες, άλλους 14, δεν θυμάμαι, το PlayStation για να αναβαθμίσει την έξτραση στην premium, σου βγάζει τη διαφορά, έτσι, του πόσο πρέπει να πληρώσεις για να αναβαθμίσεις εκεί. Δηλαδή δεν πληρώνεις κατευθείαν 100 ευρώ. Αν έχεις δηλαδή άλλους 3 μήνες, σου βγάλει μια διαφορά των 50 ευρώ για να βάλεις έξτρα premium για τους υπόλοιπους μήνες που έχεις διαθέσιμους. Και ένα άλλο ερώτημα που κάνετε συχνά είναι το αν. Και το οποίο, όχι μόνο ερώτημα, είναι και καλή και σαν συμβουλή αυτό το τυπάκι που σας είπα στην αρχή, είναι το πώς να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση. Δηλαδή, εσύ έχεις βάλει τώρα για ένα μήνα PlayStation Plus Extra ή Premium ή οτιδήποτε, επειδή μου ένα χρόνο. Μέσα ένα χρόνο, πού να θυμάσαι ότι λύγει η συνδρομή σου. Έτσι, βλέπετε εδώ πέρα Δημήτρη Κάρα και η Demon87 είναι το PSN ID μου, εννοείται όποιος θέλει να με κάνει άντε ελεύθερα λάνια. Γράφει ότι η επόμενη πληρωμή μου είναι στις 11 Δευτέρου. Στις 2 δεκάτου, άντε, διαβάζω για τα Αμερικάνικα, 2 δεκάτου του 23. Όσοι λοιπόν θέλετε να σταματήσετε να σας τραβάει λεφτά αυτόματα με το που λήξει η συνδρομή σας, αρθείτε εδώ πέρα, θα πατήσετε εκεί στις 3 τελίτσες πάνω ή θα πάτε από τα settings και που λέει κάπου πληρωμή και συνδρομές και θα πατήσετε εκεί manage subscription. Θα πατήσετε εκεί μέσα, θα μπείτε και θα πατήσετε cancel subscription. Προφανώς δεν θα κάνετε διακοπή και θα σας οδηγήσει λίγο στα βήματα. Είναι λίγο μπελαλίδικο, δηλαδή, okay, προφανώς ρε παιδί μου, όταν οι εταιρείες θέλουν να μπει σε μια συνδρομή έτσι, και να ανανεώνεται αυτόματα, δεν θα σου κάνουν και το πιο εύκολο πράγμα να μπεις να σταματήσεις να ακυρώσεις την αυτόματη συνδρομή. Πρέπει να κάνεις βηματάκια παραπάνω. Αυτό ναι, δεν είναι τίποτα απλό, είναι έτσι. Θα μπείτε από εκεί και θα το δείτε. Τώρα, θα σας πω. Σας είπα στην αρχή, αν θα σας πούμε, αν αξίζει ή αν συμφέρει. Το αν συμφέρει είναι το ότι. Αυτό που σας είπα και πάντα μιλάω για τις ετήσιες συνδρομές, έτσι. Για μένα, μηνιαίως, τα 9 ευρώ του Essential. Τα 14 ευρώ του Extra και τα 17 ευρώ του Premium είναι υποσυζήτηση. Όταν μιλάμε όμως ετήσια, έτσι, που είναι 120 ευρώ το Premium, 100 το Extra και 60 το Essential, αφήνω το Essential στην άκρη γιατί είναι το PlayStation Plus όπως το ξέραμε τόσα χρόνια, θα σας πω ότι ναι, συμφέρει. Δηλαδή, όταν έχεις πρόσβαση σε 400 παιχνίδια ή με το Premium που είναι 10 ευρώ αντίστοιχη το μήνα, όταν πάρεις ετήσια, σε πρόσβαση 700 και παιχνίδια, προφανώς και συμφέρει, έτσι. Το αν αξίζει έχει να κάνει με το κατά πόσο έχετε χρόνο να ασχοληθείτε. Δεν θα μπω στο τι παιχνίδια έχει, γιατί προφανώς και τα παιχνίδια που έχει είδατε ότι είναι παιχνιδάρες. Δηλαδή έχει το Spider-Man του Miles Morales, έχει το Returnal, έχει Assassin's Creed. Έχει παιχνίδια, δηλαδή το value του είναι εκεί όσον αφορά τα παιχνίδια. Ακόμα και τα πολύ μεγάλα παιχνίδια της νέας κυκλοφορίας του PlayStation που προφανώς όλοι θέλουμε να τις παίξουμε, όπως το καινούριο God of War Ragnarok, είπαν ότι δεν θα είναι day one σε αυτήν την υπηρεσία τη συνδρομητική. Μπορεί στο μέλλον και να μπουν έτσι, ανάλογα το πώς θα δουν. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε ότι τα παιχνίδια, όπως αντίστοιχες και οι παραγωγές του Ragnarok, μετά από κάποιους μήνες είτε και έτος, θα μπουν σε αυτήν την υπηρεσία. Οπότε, είτε μπορείτε να το παίξετε συνδυαστικά, να είστε συνδρομητής σε μια τέτοια υπηρεσία και να παίζετε όλα τα παιχνίδια που θέλετε μέσα στο έτος, και όταν βγαίνουν αυτές οι πολύ μεγάλες κυκλοφορίες, να τις παίρνετε ξεχωριστά, ή αν αντέχετε να κάνετε υπομονή, να περιμένετε να μπουν σε αυτήν την υπηρεσία. Επομένως, η άποψή μου, και είναι καθαρά γιατί έχω ασχοληθεί αυτό το μήνα, έτσι, λιγότερο από μήνα, πάρα πολύ. Ήθελα να δω ακριβώς την κατηγορία, να δω αν θα με κρατήσει, αν θα μπαίνω και θα ψάχνω εκεί παιχνίδια. Και όντως αυτό το έκανε. Το έχω πει και με το Game Pass, αν και δεν είναι παρούσα να συζητήσω για το Game Pass, είναι και και για τη συνδρομή αυτή τώρα του PlayStation Plus, του νέου PlayStation Plus με τα tiers Essential, Extra και Premium. Ότι προφανώς και ναι, συμφέρουν, ειδικά αυτά οι συνδρομές που συμφέρουν είναι η ετήσια συνδρομή, έτσι, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Το είπα και πριν, θέλει να κάνει και το PlayStation upsell αυτές τις συνδρομές. Και το βασικό για το αν αξίζει είναι κατά πόσο έχετε το χρόνο και τη διάθεση να ασχοληθείτε. Γιατί το value των παιχνιδιών είναι εκεί. Και από ό,τι είδα και από τον τρόπο που ανανεώθηκαν και από τον τρόπο που δεν βγάζουν εύκολα παιχνίδια, δηλαδή δεν βγαίνουν. Δεν είδαμε, όπως είδαμε τώρα που έχει last chance to play που είναι παιχνίδια που θα αποχωρήσουν, δεν έχει κανένα προς το παρόν. Έτσι, και θέλω να συνεχίσω να βλέπουμε είτε κανένα είτε πολύ λίγα. Αν αυτό αλλάξει το μέλλον, θα είμαι εδώ εννοείται για να σας το πω. Επομένως, αυτό είναι το νέο PlayStation Plus αλάνια μου. Ελπίζω πρώτον να μην σας κούρασα γιατί ήθελα να τα πω όλα πολύ και όλες τις πληροφορίες για να φύγετε από εδώ από το βίντεο και να τα ξέρετε όλα και να αποφασίσετε το τι είναι καλύτερο για εσάς. Και θέλω να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερες απορίες για το τι είναι αυτό το νέο PlayStation Plus, τι είναι το Essential, τι είναι το Extra, τι είναι το Premium. Και εννοείται, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, εδώ είναι τα σχόλια προφανώς. Μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας ότι Δημήτρη, εγώ έχω διαφορετική άποψη από εσένα, ότι όχι, δεν συμφέρει, ότι δεν αξίζει κλπ.
εδώ είμαι για να τα συζητήσουμε όλα, το ξέρετε, Αλάνια μου. Και εννοείται, όσοι φτάσετε έτσι μέχρι εδώ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε όλο το βίντεο. Και όσοι έχετε μπει εδώ στην παρέα μας, στο Busted Αλάνια, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Εδώ για να βλέπετε κάθε βίντεο που βγαίνει. Βλέπετε, έχουμε να κάνει, συζητάμε με το gaming, συζητάμε για το gaming, δείχνουμε παιχνίδια. Θέλω να σας δείξω π.χ. το επόμενο, ένα από τα επόμενα βίντεο, αν όχι το επόμενο, θα είναι παιχνίδι που θα παίξουμε streaming. Για να σας δείξω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Και πώς παίζει, τώρα το πόσο καλά μπορεί να φανεί, και θέλω να σας δείξω λίγο και το latency σε κάποια παιχνίδια και το πώς παίζουν, έτσι. Ειδικά όπως σας είπα, το PlayStation 3 παιχνίδι είναι σαν να ανοίγεις ένα PlayStation 3 στο PlayStation 5. Τόσο απλά. Θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να το δείτε με το που ανέβει. Χτυπήστε και την καμπανίτσα ειδοποίηση εδώ πέρα για να σας ειδοποιήσει, δωρεάν είναι όλα. Και εννοείται, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Περιμένω και τα σχόλιά σας. Αυτή είναι η υποστήριξη που θέλω από εσάς κιόλας βασικά, Αλάνια μου, γιατί αυτό είναι και που βοηθάει για να παράγουν περισσότερο περιεχόμενο. Και η αλήθεια είναι, τώρα από το καλοκαίρι και μετά, έχω πολύ μεγάλα σχέδια για να βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο, Αλάνια. Είμαι ο Δημήτρης, είσαστε στο Busted και μέχρι το επόμενο να είστε όλοι καλά. Και μην ξεχνάτε, έτσι, Busted είστε. Bye.